είπε να βάλουμε λίγο το κολοβό για να το κάνει εκβιασμό. Κρατάμε κάποια χρήματα. Ο σκοπός σας δηλαδή ήταν να βγάλετε λεφτά. Αυτό ήταν. Τι. Γιατί ειδικά αυτούς τους ανθρώπους κατηγορήσατε και όχι κάποιους άλλους? Γιατί αυτοί έχουν λεφτά. Όλοι αυτοί δηλαδή που είχατε κατηγορήσει είναι αθωοί. Βέβαια. Δεν έχουν καμία σχέση με τον ΦΦΥ. Τίποτα. Έλα είναι όλα. Αφού η κυρία Κοντζαμάνη το κατάλαβε από αρχή της Αγγλίας. Το είχε καταλάβει δηλαδή. Βέβαια. Το είχε καταλάβει αυτό που τόσο ξυπνή γυναίκα ήταν που δεν μπορεί να το πιάσει κανένας. Γεια σας. Αυτός ήταν ο Τζουμά Χαλίντ, ο κατάδικο Τζουμά Χαλίντ και μας μίλησε μέσα από τις φυλακές του Κορυδαλού. Κρατήστε τον και θα δούμε παρακάτω τι θα μας πει. Σήμερα το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε δικαιολογεί πλήρως τον τίτλο της εκπομπής. Παραλογισμός, παραλογισμός, παραλογισμός. Και έγκλημα. Ναι, έγκλημα. Όταν μάλιστα αυτό το κατεξακολούθηση έγκλημα το διαπράττει η δικαιοσύνη, το διαπράττουν οι λειτουργοί της δικαιοσύνης, τότε σίγουρα πρόκειται για παραφροσύνη. Σήμερα λοιπόν θα δούμε την τραγωδία που έζησαν μερικοί ανύποπτοι και άτυχοι συμπολίτες μας, με δράστες τη δικαιοσύνη και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περίπτωση πρώτη. Καταδικασμένος σε ιρκτή έμπορος ναρκωτικών, ονόματι Αλεξίου, στέλνει ένα υπόμνημα σε ανακριτή ότι ο επιχειρηματίας Ευστράτιος Κακέτσης είναι αυτός που του έδινε να πουλάει τα ναρκωτικά. Αυτό ήταν. Χωρίς κανένα, απολύτως κανένα άλλο στοιχείο, ο Κακέτσης προφυλακίζεται. Τηλεοράσεις και ραδιόφωνα οργιάζουν. Πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Στη φυλακή ο έμπορος ναρκωτικών Κακέτσης. Στον ανακριτή ο έμπορος ναρκωτικών Κακέτσης. Χαμός. Αργότερα ο ίδιος ο κατάδικος Αλεξίου, που με μια απλή κατάθεσή του συνέθλιψε κυριολεκτικά τον Κακέτση και την οικογένειά του, πήγε μόνος του στον ανακριτή και κατέθεσε εκ νέου. Είπε: «Πρώτα θα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τους δικαστικούς που ταλαιπώρησα. Επίσης θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τον Ευστράτιο Κακέτση, που δεν έχει καμιά σχέση με την όλη υπόθεση και τον έμπλεξε άδικα». Και καταθέτει ότι τον έβαλαν να τα πει όσα είπε για τον Κακέτση ο Παναγιωτόπουλος και ο Δαναλάτος. Τον Κακέτση ούτε που τον γνώριζε. Ωστόσο, ο άτυχος Κακέτσης έμεινε 8 μήνες στη φυλακή. Ας πάμε τώρα στη δεύτερη περίπτωση. Κατάδικος ονόματι Ζακερίδης στέλνει υπόμνημα σε ανακριτή και κατανομάζει ως συνεργός στη διακίνηση ναρκωτικών στις φυλακές Κορυδαλού τον αρχιφύλακα Αραβαντινό. Κανένα άλλο στοιχείο. Ο Αραβαντινός συλλαμβάνεται και προφυλακίζεται. Οργιάζουν πάλι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις. Πριν από μερικές μέρες αποφυλακίστηκε και ο Αραβαντινός. Περίπτωση τρίτη και τραγικότερη. Κατάδικος με πολλά χρόνια φυλακή, ονόματι Τζουμά Χαλίντ, στέλνει υπόμνημα σε ανακριτή και λέει ότι θέλει να αποκαλύψει τους δράστες του ΡΦΦΥ της Τράπεζας Εργασίας, την οποία επιχείρηση μετήχε, λέγει, και ο ίδιος. Εδώ υπάρχει μια πολύ μικρή λεπτομέρεια που έδειχνε από την αρχή τη φεδρότητα της κατάθεσης, αλλά οι ανακριτές ούτε που την έλαβαν υπόψη. Ποια ήταν αυτή η μικρή λεπτομέρεια? Ο Χαλίντ ήταν ήδη στη φυλακή 18 μήνες, δηλαδή 1,5 χρόνο, πριν γίνει η ληστεία στην Τράπεζα Εργασίας. Το φαντάζεστε? Η ανακοίνωση εξάρθρωσης της Σπύρας, σε εισαγωγικά το Σπύρας, γίνεται από τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης τότε, τον κύριο Κουβελάκη. Παρουσιάζεται μάλιστα και ως μεγάλη επιτυχία η εξάρθρωση αυτής της Σπύρας. Σεισμός στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες. Το ΡΦΦΥ παραμένει πρώτη είδηση για εβδομάδες ολόκληρες. Ανύποπτοι άνθρωποι συλλαμβάνονται και προφυλακίζονται. Άλλοι διαφεύγουν στο εξωτερικό, καθώς ανακοινώθηκαν τα ονόματά τους ότι ήταν οι ληστές της τράπεζας. Να ο αρχιμαφιόζος Κολοβός, να ο εγκέφαλος της ληστείας υποδιοικητής της τράπεζας Καλαφάτης, να ο μαφιόζος Παπασταματάτος, να ο ιδιοκτήτης στάδια νυχτερινού κέντρου, χαμός. Στοιχεία, απολύτως κανένα. Μόνο η κατάθεση του κατάδικου Χαλίτ, του αξιόπιστου και εντιμότατου απατεώνα Τζουμά Χαλίτ. Αυτό ήταν όλο. Αρκετό όμως για να αρχίσει η διαπόμπευση. Τα παιδιά του Κολοβού κλείστηκαν στο σπίτι. Η γυναίκα του δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει στον δρόμο.
Το ίδιο και η οικογένεια του Καλαφάτη. Αφηγείται ο ίδιος, ο Καλαφάτης. Η ψυχική μου υγεία κατέρευσε. Έπαθα